Ήτανε και ένα ζευγάρι και μετακόμισε σε μεγαλύτερο σπίτι. Μόλις λοιπόν αφήσαν τα πράγματα μέσα, είχε μια τεράστια αυλή, ένα κήπο. Και του λέει, ρε Γιάννη μου, δεν πιάνεις τη τσάπα, να καθαρίζεις τα χόρτα, να ρίξουμε λίγα νεράκι, να βάλουμε κανένα βασιλικουδάκι, να πρασινίσει τον καζόν. Ρε γυναίκα, τι με ξέρεις εμένα, πιπουρό. Σε λίγο λοιπόν δεν φτιάχνει τον τρόπο που είναι να μου πάω και γκρέμεται, να μην πέσει το κεφάλι μας. Λέμε, τι με ξέρεις εμένα, είναι χρονόγο. Εγώ είμαι στο τεχνικό της ΔΕΗ, από αυτά έχω άγνοια. Την άλλη μέρα έσταζε η βρύση. Λέει, γιατί δεν φτιάχνει τη βρύση. Μου χτυπάει στα νεύρα, δεν μπορώ να την ακούω. Λέει, μα τι με ξέρεις εμένα, δραμικό. Έφυγε λοιπόν η αποστολή και πήγε μια εβδομάδα. Όταν γύρισε, ήταν όλα φταγμένα, παρασυνδεσμένα τα βασιλικουδάκια, εκεί πέρα τα γεράνια, όλα τα ντοντοδεμένα. Λέει, ρε γυναίκα, τι έγινε εδώ, θαύμα. Ναι, με τα θαύματα γίνονται. Ας είναι καλά ο γείτονας που με κατάφτιαξε. Έλα, αφού δεν είχαμε χρήματα, τι του δώσες. Α, κάναμε μια συμφωνία. Ή να του κάνω μια τούρτα μεγάλη, με σαντιγί και κερασάκια, ή να με ευλογήσει. Και του κάνεις την τούρτα, και τι με ξέρεις με ένα ζαχαροπλάστη. Καθένας το είδος.